Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Οι σημερινοί ανταποκριτές θα ασχοληθούν με τους Έλληνες των γραμμάτων, των τεχνών, των επιστημών που διαπρέπουν στο εξωτερικό και που κάνουν περήφανη τη χώρα μας. Ένας από αυτούς είναι και ο διακεκριμένος συγγραφέας, ο Πέτρος Μάρκαρης, που έχουμε μαζί μας απόψε στο στούντιο. Κύριε Μάρκαρη, να σας καλησπερίσω και να σας ευχαριστήσω που είσαστε εδώ. Τα βιβλία σας έχουν μεταφραστεί, κύριε Μάρκαρη, στα τουρκικά, στα γερμανικά, στα αγγλικά, στα ιταλικά. Κυκλοφορούν... Σε 14 γλώσσες. Κυκλοφορούν παντού. Εσείς νιώθετε άνετα ζώντας στην Ελλάδα, στην Αθήνα, ή νιώθετε ότι είναι καλύτερα όταν είστε σε μια άλλη χώρα? Καταρχήν, για μένα η Αθήνα είναι η πόλη των μυθιστορημάτων. Και το λέω αυτό όχι μόνο επειδή διαδραματίζονται στην Αθήνα τα μυθιστορήματα, αν εκτός από το παλιά πολύ παλιά που είναι Κωνσταντινούπολη, όλα τα άλλα είναι, ναι, Αθήνα, αλλά και επειδή η Αθήνα είναι πρωταγωνίστρια στο μυθιστόρημα. Συνεπώς, εγώ δεν μπορώ να φύγω από την Αθήνα, έχω δέσει τη μοίρα μου με την Αθήνα και μένω εδώ. Τώρα, από την άλλη μεριά, βεβαίως, το να κάθε λίγο να μπαίνω σε αεροπλάνο και να κάνω μια βόλτα, οφείλω να ομολογήσω, μου δίνει ωραίες ανάσες. Δεν είναι δηλαδή κάτι το οποίο με ενοχλεί καθόλου. Πιστεύετε ότι ένας αδιάφθορος όπως ο αστυνόμος Χαρίτος, ο πρωταγωνιστής σας, θα μπορούσε να υπάρξει και στην πραγματική ζωή στην Αθήνα? Γιατί έχουμε συνηθίσει λίγο την Ελλάδα, τη βλέπουμε πια με ένα διαφορετικό μάτι. Ο Χαρίτος έρχεται από μια εποχή της Ελλάδας, η οποία ήταν μια εποχή και με ήθος και με αξιοπρέπεια και με μια φτώχεια η οποία είχε ένα επίπεδο, δηλαδή ως πολιτισμός. Αυτός είναι ο Χαρίτης. Ο Χαρίτης δεν είναι νέας κοπής. Είναι τουλάχιστον από καταγωγή πολύ παλαιάς κοπής. Είναι από το χωριό, είναι από μια οικογένεια με πατέρα εννομοτάρκη. Τα έχει περάσει όλα. Και αυτό που κουβαλάει είναι στην ουσία αυτή η σοφία, η λαϊκή, ενός ανθρώπου κατά βάθος συντηρητικού. Εκτιμάτε ότι τα έχουμε χάσει, είναι ο Έλληνες, αυτά τα στοιχεία? Πιστεύω ότι ένα μεγάλο ποσοστό το έχουν χάσει, ναι. Πιστεύω ότι από το 80 και μετά η χώρα πέρασε από ένα σοκ τέτοιες αλλαγής, μεταβολής, να μην την πω αλλαγή, γιατί η αλλαγή έχει μια άλλη διάσταση, λέει μεταβολής, όπου στη σπουδή της να απαλλαγεί από αυτό το δύσκολο, φτωχό, πολλές φορές στο μίζερο παρελθόν, πέταξε στον κάλαθο των αχρήστων και αξίες που είχε αυτό το παρελθόν, τις οποίες δεν τις μετέφερε και δεν τις προσάρμοσε στον καινούργιο τρόπο ζωής του. Το γεγονός ότι τα βιβλία σας είναι τόσο πετυχημένα και σε χώρες που είναι πολύ διαφορετικές από εμάς, όπως είναι η Γερμανία, όπως είναι η Αγγλία, όπως είναι η Ιταλία, τι σας δείχνει? Μου δείχνει ξαφνικά διαφορετικά πράγματα. Δηλαδή, όταν μιλάω με Γερμανούς, αυτό που αρέσει στους Γερμανούς, ο παράξενο και σας φαίνεται, είναι ότι επειδή έχουν κατά κάποιο τρόπο ζυμωθεί με μια Ελλάδα της αρχαιότητας, επειδή η Αθήνα για αυτούς είναι η Ακρόπολη, η στήλη του Ολυμπίου Διός, ξέρω εγώ το Σούνιο, ό,τι όλο θέλετε, ξαφνικά διαπιστώνουν μια άλλη Αθήνα, μια μεγαλούπολη, με όλα τα προβλήματα της μεγαλούπολης, και αυτή η σύγκριση τους ήταν τουλάχιστον στην αρχή πολύ συναρπαστική. Οι Ισπανοί, όταν με βλέπουν, μου λένε, μα ο Χαρίτος είναι δική μας οικογένεια. Είναι έτσι όπως ζούμε εμείς. Είναι αυτό το κλασικό ζευγάρι του Νότου, με τη γυναίκα του και το παιδί του. Στην αρχή, όταν βγήκε το μυθιστόρημα, οι Γερμανοί θεωρούσαν το Χαρίτο λίγο μάτσο. Λόγω της συμπεριφοράς με την αδερφή τους, έλεγε ότι παιδιά έτσι δεν σε ευχαριστεί. Το ζωγείο δεν το έχετε καταλάβει. Μια χαρά, αγαπητοί, σαν τρελή αυτή η δύο, αλλά δεν το πιστεύαν. Μια μέρα είμαι στην Ιταλία και μιλάω και μια κυρία μου εκθιάζει αυτό το ζευγάρι, την Αδριανή με το Χαρίτο. Τη λέω κάποια στιγμή στην ομιλία, ξέρετε, ήταν δημόσια η συζήτηση. Ξέρετε, οι Γερμανοί τον θεωρούν μάτσο. Ακολουθεί μια παύση και μετά η κυρία μου λέει πολύ σοβαρά, τι ξέρουν οι Γερμανοί από μεσογειακά ζευγάρια, γιατί αυτοί μόνο την Τοσκάνη ξέρουν. Να πάρω λοιπόν αφορμή από αυτό που μου λέτε. Άρα τώρα με την οικονομική αυτή κρίση, οι Γερμανοί όλο αυτό πώς το βλέπουν που γίνεται με την Ελλάδα? Δηλαδή θέλω να πω ότι άρα δεν μπορούν να κατανοήσουν κανένα κομμάτι μας. Όχι.
δεν μπορούν να το κατανοήσουν. Αυτό είναι σίγουρο. Δηλαδή, αν μιλήσετε με τον Ιταλό ή με τον Ισπανό, πρόθεση ήμουν μια ζευγάρι πολύ φίλων Ισπανών και τρώγαμε εδώ. Λέγαμε τα ίδια πράγματα ακριβώς. Είχαμε τις ίδιες διαπιστώσεις, τις ίδιες αντιδράσεις του κόσμου. Όλα ήταν τα ίδια. Οι Γερμανοί δεν το καταλαβαίναν. Ας πούμε, οι Γερμανοί δεν μπορούν να καταλάβουν γιατί αφού είμαστε τόσο καταχρεωμένοι και αφού είμαστε σε τέτοια ανάγκη, τολμάμε και βγαίνουμε και διαδηλώνουμε ή απεργούμε. Θεωρούν δηλαδή ότι θα έπρεπε να μένουμε στα σπίτια μας και να αποδεχτούμε. Θα έπρεπε να σκύβουμε το κεφάλι, να εργαζόμαστε και να αισθανόμαστε τύψεις για την κατάσταση μας. Εγώ δεν έχω αντίρρηση να αισθανόμαστε τύψεις, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι ο λαός δεν αντιδράει. Η Γερμανία όμως είναι μια διαφορετική κοινωνία. Η Γερμανία είναι μια κοινωνία βαθύτατα συνενετική. Εμείς, όλες οι άλλες κοινωνίες, ιδιαίτερα του Νότου, δεν είναι μόνο συνενετικές, είναι και διεκδικητικές κοινωνίες. Αυτό οι Γερμανοί δεν μπορούν να το καταλάβουν εύκολα. Και σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, να περάσουμε, να πάμε στη Μόσχα, να πάμε στη Ρωσία. Να πάμε στη Ρωσία, μάλλον, να πάμε στην Πετρούπολη, όχι ακριβώς στη Μόσχα. Και εκεί θα συναντήσουμε, συνάντησε ο Δημήτρης Ολιάτσος, μια Ελληνίδα μπαλαρίνα, η οποία κάνει καριέρα στα ρωσικά μπαλέτα. Ας δούμε το ρεπορτάζ του Δημήτρη Λιάτσου. Μοναδικές εικόνες του παγωμένου γλυκοχαράματος στη ρωσική πρωτεύουσα του Βορρά, στη σύγχρονη Πετρούπολη, στο σοβιετικό Λενιγκράντ, για να παρουσιάσουμε μέσα από την ΕΡΤ μια διαπρεπή καλλιτέχνητα, κορυφαία μπαλερίνα, την Αλεξάνδρα Ιωσιφίδη. Γέννημα θρέμα της ξακουστής αυτής πόλης, κλασικό παράδειγμα ρωσο-ελληνικής συνένωσης, αφού το ύψος της 1,80 προέρχεται προφανώς από τη Ρωσίδα μάνα, όσο για το πρόσωπο η εικόνα μιλάει μόνη της. Ну, мои предки из Трапезунда переехали в Крым, и сейчас вот папин брат живет в Севастополе. Мы понтийские греки. Как все время и ходила по комнате. А так как она у меня спортсменка, мастер спорта международного класса и многоборка по легкой атлетике, она очень часто выезжала на соревнования, меня не с кем было оставить, и она меня брала с собой. И вот один раз, это было в Ташкенте, она прыгала, бегала с барьерами, а меня оставила где-то там песок, тоже есть прыжки в длину. И я, видимо, в этом песке где-то там тоже прыгала и как-то так стояла. И на меня обратила женщина, потом выяснилось, что это была тренер по гимнастике, она подошла к маме и сказала, и вообще сначала стала спрашивать, чей это ребенок здесь такой, прыгает, бегает и стоит очень красиво. Мама говорит, это моя дочка. Она сначала испугалась, что вот я натворила. Она говорит, да нет, она не натворила. Она просто стоит очень по-балетному. То есть я уже стояла в балетной позиции, в первой, как она называется, и у меня была какая-то вот, да, такие вот необычные ноги, она отметила, чтобы... И она говорит, попробуйте ее отдать в балет. И, ну, вот тогда вот первая мама, вот именно вот в этот момент, после того, как вот эта женщина к ней подошла, она задумалась. И потом уже меня отдали в такой балетный кружок. Η Αλεξάνδρα έχει παίξει πλειάδα χορευτικών ρόλων μέσα από το παγκοσμίως γνωστό θέατρο κλασικού μπαλέτου Μαριίνσκι με καλλιτεχνικό διευθυντή τον Βαλέρι Γκέργιεφ. Η
потому что мамина мечта еще была меня в Москву к Моисееву в ансамбль самый знаменитый, который поставил самый знаменитый греческий танец сертаки. И она тоже была под такое впечатление. Тогда он гремел на всю страну и на весь мир, как они танцуют, и очень хотела, чтобы я там танцевала. Но мы попробовались просто в ансамбль, который был при нашем районе. Ο πατέρας ασθενεί την περίοδο αυτή. Η μητέρα στηρίζει με ενθουσιασμό την Αλεξάνδρα μαζί με την ελληνόφωνη αδελφή της την Ελισάβετ. Κρατούν στο σπίτι τις ατέλειωτες ώρες που περνάει η Αλεξάνδρα στις πρόβες, στις παραστάσεις αλλά και στα συχνά ταξίδια στο εξωτερικό το μεγαλύτερο επίτευγμά της, την τετράχρονη κορούλα της την Αδελαΐδα. Η Ελισάβετ είναι ταυτόχρονα μάνατζερ της Αλεξάνδρας. Ελπίζω ότι μια μέρα θα μπορέσει να έρθει και θα πραγματοποιηθεί το όνειρό της αδελφής μου να χορέψει στην Ελλάδα, στην ιστορική της πατρίδα. Και το θέλω κι εγώ πάρα πολύ και βέβαια και είναι πράγματι που είμαι σαν μάνατζερ της Αλεξάνδρας. Να τι μας λένε οι συνάδελφοι και οι παιδαγωγοί της. Золушки, где она исполняет мачеху, прекрасно, ну, просто без слов. Также она исполняет маленькие роли, что я очень уважаю, потому что я всегда говорю, что нету маленького артиста, нету маленьких ролей, есть только маленьких артистов. И она каждую маленькую роль исполняет как профессионал, как солист, как будто это главная роль в этом балете. Я считаю, что для артиста балета это наивысшее ценность, которая может быть. С Александрой Асифидзе я работаю уже 15 лет, с тех пор, как она пришла в театр, зная ее как очень ответственного, хорошего, добросовестного человека. Η Αλεξάνδρα Ιωσηφίδη, ολοκληρωμένη σήμερα καλλιτέχνης, από το Σεπτέμβριο του 2009 της έχει απονεμηθεί από τον πρόεδρο Μετβέντεφ ο τίτλος της τιμόμενης καλλιτέχνης της Ρωσίας, ζει στην καρδιά της Πετρούπολης ανάμεσα στα αρχιτεκτονικά οικοδομικά αριστουργήματα, ποτισμένα από το πνεύμα του Πούσκιν και του Ντοστογεύσκη, των αυτοκρατορικών τσαρικών μπαλέτων. Η Αλεξάνδρα την άνοιξη του 2009 πήρε την ελληνική υπηκότητα και το μεγάλο όνειρό της είναι η διοργάνωση γκαλά στην Ελλάδα. Ну, я танцевала с труппой с нашей Мариинского театра 2 раза в Афинах. Я была на гастролях в Англии, и мне подходят и говорят, а еще оставалась целая неделя до конца гастролей. И мне говорят, вот тебе билет, завтра ты летишь в Петербург, потому что идет балет «Жизель», и у нас в Петербурге нет ни одной балерины, все на гастролях, а та, которая должна была танцевать, заболела. Надо станцевать в балете «Жизель» «Мир», то это тоже очень серьезная партия, 2-я после «Жизели». И на этом спектакле я прилетела прямо вот ночью, и на следующий день надо было танцевать. Мне говорят, что сейчас президент Греции в зале, хотя вот я не знаю, это вот замена же произошла, знал он меня. И он подошел и в конце спектакля прошел за кулисы на сцену, выразил свое как бы почтение и пожал мне руку. Вот, я ему сказала «Ясос». Да. Ну вот, да, он удивился, кстати, очень был удивлен. И стал рассказывать что-то на греческом языке, думая, что я его очень хорошо знаю. Но я, к сожалению, ничего не знала и стояла, открыв рот, но потом мне даже никто ничего не стал переводить, потому что все думали, что... Σε αυτή εδώ την αυτοκρατορική πόλη, τη Βενετία του Βορρά, όπως την ονομάζουν πολλοί για τα πολλά κανάλια της, με το ρωσικό κλασικό χειμώνα όμως γεννήθηκε και μεγάλωσε η μικρή Αλεξάνδρα. Τα πρώτα παιδικά της χρόνια τα πέρασε στην Ακαδημία Κλασικού Μπαλέτου του Λένιγκραντ. Από το 1995 βρίσκεται ως επαγγελματίας χορεύτρια μπαλερίνα πλέον μέσα στο ναό του κλασικού ρωσικού μπαλέτου στο θέατρο Μαρίινσκι. Μια πρέσβυρα ελληνορωσικής φιλίας, η οποία επιθυμεί διακαώς να προβάλλει το ταλέντο της και στην ιστορική της πατρίδα.
Κύριε Μάρκαρη, πόσο εύκολο είναι ένας Έλληνας να καταξιωθεί στο εξωτερικό, να κάνει μια καταξιωμένη καριέρα έξω? Έχουμε και το πρόβλημα της γλώσσας. Πόσο δύσκολο είναι? Εγώ δεν θεωρώ το πρόβλημα της γλώσσας ως γλώσσας σπουδαίο. Θεωρώ απλούστατα ότι τα βιβλία τα οποία έρχονται παρόλο από μικρές γλώσσες έχουν ένα άλλο μεγάλο πρόβλημα, το πρόβλημα της μετάφρασης. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Δηλαδή δεν έχετε μεταφραστεί σε όλες τις γλώσσες. Αν ξεκινήσατε στις βασικές, γερμανικά, αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά, ισπανικά θα βρείτε. Από εκεί και πέρα και στο χάος όμως. Είναι πολύ δύσκολο να βρείτε. Τώρα, από εκεί και πέρα εγώ στη ζωή μου, έτσι όπως εξελίχθη η δική μου εμπειρία η προσωπική, πιστεύω ότι χρειάζονται, για να είμαστε ειλικρινείς, τρεις βασικές προϋποθέσεις. Την τέταρτη, υπάρχει και μια τέταρτη, η οποία είναι πάνω από όλες, θα την πω τελευταία. Πρώτον, να γράψετε ένα βιβλίο που να βρεθεί κάποιος έξω να ενδιαφερθεί καταρχήν να το διαβάσει. Εάν το διαβάσει και μετά, να βρεθεί ένας μεταφραστής ο οποίος θα το μεταφράσει σωστά, γιατί για τις μικρές γλώσσες είπα δεν είναι εύκολο αυτό. Ναι. Και τρίτον, να πέσει σε έναν εκδότη ο οποίος θέλει πραγματικά να το προωθήσει το βιβλίο και δεν θέλει απλώς να το πετάξει με την έννοια ότι πρέπει να έχω ένα πακέτο εκδόσω, ας μπει και αυτό μέσα. Και σου εξηγήσει πάνω να το πολιτοποιήσει, γιατί έτσι συμβαίνει συνήθως. Πέραν όμως όλων αυτών, χρειάζεται μια τέταρτη προϋπόθεση και αυτή είναι να είσαι τυχερός. Γιατί άμα δεν είσαι τυχερός, δεν γίνεται. Σε όλα αυτά που είπα, πρέπει να είσαι τυχερός. Και το βιβλίο πρέπει να είσαι τυχερός να κινήσει κάποιο ενδιαφέρον. Και πρέπει να είσαι τυχερός να βρεις τον κατάλληλο μεταφραστή, την κατάλληλη μεταφράσια. Και πρέπει να είσαι τυχερός στον εκδοτικό σου οίκο. Το ίδιο πιστεύετε ότι ισχύει και για άλλα επαγγέλματα? Όπως είδαμε και τώρα για την μπαλαρίνα, για το χορό ή για επιχειρηματίες Έλληνες ή για. Επειδή είμαστε μια μικρή χώρα. Δεν ξέρω αν η κοπέλα αυτή είναι από εδώ ή είναι από τη Ρωσία. Δεν το ξέρω. Αλλά πιστεύω ότι. Είναι διαφορετικά τα δεδομένα στην επιστήμη, είναι διαφορετικά τα δεδομένα στην τέχνη και είναι διαφορετικά τα δεδομένα στην τέχνη του λόγου. Είναι τρία διαφορετικά πράγματα αυτά. Δηλαδή, ένας άνθρωπος ο οποίος, ένα παιδί το οποίο μεγαλώνει έξω, δηλαδή είναι της διασποράς. Ναι, όπως είναι η μπαλαρίνα που η μητέρα της είναι σε Ρωσίδα. Σε χώρες οι οποίες είναι ανοιχτές δεν θα έχει κανένα πρόβλημα να προβληθεί. Ούτε και σε εμάς θα είχε, μην γελιόμαστε. Δηλαδή. Δεν θα είχε. Αυτό που λέγανε οι παλιοί ότι η Ελλάδα τρώει τα παιδιά της δεν ισχύει, λέτε? Δεν πιστεύω ότι πια αυτό ισχύει τόσο πολύ. Είναι από τα πράγματα τα οποία άλλαξαν στην Ελλάδα αυτό. Το δεύτερο είναι επιστήμονας. Εάν πραγματικά είναι επιστήμονας, ερευνητής, παράγει επιστημονικό έργο, δεν έχει κανένα πρόβλημα. Όχι απλώς να προβληθεί, θα το γίνει ανάρπαστος. Τα πράγματα σε αυτά τους τομείς είναι πολύ ανοιχτά. Ακόμα και στην τέχνη που είναι τα πράγματα πιο δύσκολα, αν βρεις έναν καλό γκαλερίστα, αν βρεις μια πρόσβαση σε οποιαδήποτε μπιενάλε, μπορεί να ανοιχτεί. Ο λόγος είναι διαφορετικός. Διότι ο λόγος είναι ανάγνωση, διότι ο λόγος είναι διάβασμα και είναι γλώσσα. Και εκεί τα πράγματα είναι πιο δύσκολα. Οι συγγραφείς δηλαδή, από αυτήν την άποψη, έχουν το πιο δύσκολο κομμάτι. Διότι παρεμβάλλεται μια τρίτη ξένη γλώσσα. Και αυτό το εμπόδιο δεν ξεπερνιέται πάντα εύκολα. Τώρα εσείς ασχολείστε και με την οικονομική κρίση, με την τριλογία της κρίσης που γράφετε. Αυτό το εμπνευστήκατε από την οικονομική κατάσταση, την πάρα πάρα πολύ δύσκολη της χώρας μας, ή και από το εξωτερικό? Πώς αρχίσατε? Καταρχήν το έναυσμα για μένα ήταν, για να το πω πολύ ειλικρινά, Το αμέσως μετά διάστημα από τις εκλογές, τις τελευταίες, πριν από ένα χρόνο, πριν από 15 μήνες. Λοιπόν, εγώ άκουγα αυτό το λεφτά υπάρχουν, είχα δει πως είχε φύγει η προηγούμενη κυβέρνηση και έλεγα αποκλείεται, γιατί αν υπήρχαν λεφτά δεν θα φεύγαν. Τρελή είναι αυτή, γιατί να φύγουν. Άρα δεν υπάρχουν. Αυτή ήταν η άποψή μου. Όταν σιγά σιγά τα πρώτα δείγματα άρχισαν να σκάνε μύτη με τον τύπο δεν πρόκειται να πάμε στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, μην ανησυχείτε, ή δεν ζητάμε πολιτική στήριξη, είπα εδώ πέρα θα ξεσπάσει μια κρίση που δεν ξέρω πού να τη μαζέψουμε. Το ένστικτό μου αυτό μου έλεγε. Και επειδή οι συγγραφείς πρέπει να βασίζονται στο ένστικτό τους, είπα ας αρχίσω καταρχήν να παρακολουθώ τι θα γίνει. Από εκεί και πέρα, ρίσκαρα εγώ σε δύο σημεία. Το πρώτο είναι να πάρω ένα θέμα από την κρίση. Συνήθως ο συγγραφέας δεν είναι δημοσιογράφος, κύριε Λαρδάτου. Περιμένει να περάσει
και από μετά. Το πριν, από την επεξεργασία να το βγάλει. Και δεύτερον, όχι μόνο να κάνω αυτό, αλλά να βάλω την κρίση μέσα στο μυθιστόρημα. Δηλαδή, οι ήρωες του μυθιστόρηματα περνάνε την κρίση, βιώνουν την κρίση. Γράφοντας, διαπίστωσα, όχι μόνο από το γράψιμο, αλλά και από τις ειδήσεις και από τις αντιδράσεις και από τον ξένο και από τις Financial Times ή όποιες Financial Times, ότι αυτή η ιστορία έχει μακρύ δρόμο. Είναι μία Ιθάκη, δεν είναι εύκολη να την περάσουμε. Και είπα λοιπόν, θα κάνω μία τριλογία. Ήδη τώρα γράφω το δεύτερο. Το οποίο τι απήχηση έχει στο εξωτερικό? Αυτή τη στιγμή δεν έχει, γιατί κυκλοφορεί στο εξωτερικό. Μεταφράζεται. Μεταφράζεται τώρα. Μεταφράζεται. Το μεταφράζουν την ίδια στιγμή και οι Γερμανοί και οι Άγγλοι και οι Γάλλοι και οι Ισπανοί και οι Ιταλοί. Αλλά όσο διάβασαν οι Ελβετοί που μου είπαν, γιατί είναι Ελβετός ο εκδόσιμο, Γερμανόφωνος Ελβετός, μου είπανε, θα σκίσει, θα τρέχουν να τερπάζουν σαν τρελή. Μα γι' αυτό σας ρώτησα, γιατί είναι κάτι μακάρι, που, δηλαδή, που ξεκινάει από την Αθήνα, από την Ελλάδα πάλι, αλλά που αφορά όλη την Ευρώπη ουσιαστικά. Και μπαίνουν και ξένοι μέσα, υπάρχουν και φόνοι στο μυθιστόρημα από ξένων τραπεζιτών ή στελεχών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και αυτά. Και όλο αυτό μαζί το πλαίσιο, γιατί εγώ το είδα γενικότερα, δεν είδα μόνο το ελληνικό. Είδα ότι οι ξένοι έχουν ένα μέρος, έστω επιρροής, αν όχι μεγάλης ευθύνης, που εγώ πιστεύω ότι έχουν και ευθύνη στην όλη ιστορία, λοιπόν τους έβαλα μέσα. Και τώρα, κυρίες και κύριοι, να περάσουμε στο Παρίσι και να δούμε μια ελληνική εταιρεία η οποία κέρδισε τον διαγωνισμό που έκαναν εκεί για την ανακαίνιση του πύργου του Άιφελ. Η Θωμάης Παπαϊωάννου από τη Γαλλική Πρωτεύουσα έχει το ρεπορτάζ. Το Μάρτιο του 2009, ο πύργος του Άιφελ ξεκίνησε τη νέα καμπάνια συντήρησής του όπως κάθε 7 χρόνια. Αλλά για πρώτη φορά στην αιωνόβια ιστορία του, η εταιρεία που αναλάμβανε τις εργασίες αντισκοριακής προστασίας ήταν ελληνική. Τότε είχαμε συναντήσει τον Γιώργο Βαλαούρη, υπεύθυνο έργου της εταιρείας Τέλμα, που είχε κερδίσει τον ευρωπαϊκό διαγωνισμό για ένα από τα γνωστότερα μνημεία του κόσμου. Πριν από 2 χρόνια που βρεθήκαμε πάλι, μάλιστα ήταν Χριστούγεννα τέτοια εποχή όταν είχαμε ξεκινήσει, όταν μας είχαν ενημερώσει ότι αναλαμβάνουμε το έργο. Τότε πάλι ήμασταν συγκινημένοι, χαρούμενοι, αλλά ταυτόχρονα είχαμε και ένα άγχος, ένα βάρος για το τι μας περιμένει. Ήταν ένα έργο τεράστιο, πρώτη φορά η εταιρεία ασχολούνταν με τέτοιου είδους έργο. Τώρα, 2 χρόνια πιο μετά, πάλι η χαρά είναι μεγάλη, χωρίς πλέον το βάρος και χαρούμενοι όλοι που τελειώσαμε με τέτοια επιτυχία. Ο Ελευθέριος Μαμαντζής είναι ο ιδρυτής της εταιρείας και στο επάγγελμα πάνω από 40 χρόνια. Ήταν πραγματικά ένα όνειρο ζωής για μένα μετά από 42 χρόνια. Ξεκινώντας και εγώ από εργάτης, το όνειρο με τη βοήθεια του Θεού έγινε πραγματικότητα. J'ai apprécié beaucoup le personnel de l'entreprise, j'ai apprécié beaucoup le travail qui a été fait. Je pense que c'est un excellent travail qui n'est pas simple à faire, puisque à la Tour Eiffel, elle est toujours exploitée. Si on n'a pas de clients, on n'a pas d'argent, on ne peut pas donc faire de travaux. Donc ça, c'est une difficulté particulière qui a été bien appréhendée par l'entreprise. On devait changer de position. Le matin, ils pouvaient arriver à un endroit, et puis malheureusement, parce qu'il y avait des touristes, il fallait qu'ils changent d'endroit. Donc ils ont su s'adapter en permanence.
Από τα εγγένεια του πύργου το 1889, αυτή είναι η 19η καμπάνια βαφής των 324 μέτρων του σιδερένιου οικοδομήματος. 60 τόνοι μπογιάς, 50 χιλιόμετρα σχοινιά προστασίας, 5.000 πινέλα και 4 εκατομμύρια ευρώ προϋπολογισμό, ώστε ο πύργος 19 μήνες αργότερα να αντέξει για άλλα 7 χρόνια την αστική ρύπανση και τις μετεωρολογικές κακουχίες. Οι 25 αλπινιστές βαφείς δούλεψαν για την εταιρεία Στέλμα. Στην αρχή η πλειοψηφία ήταν Έλληνες, αλλά στο τέλος κυριάρχησαν οι Ρουμάνοι, Πορτογάλοι και Γάλλοι. Μεταξύ των 9 Ελλήνων που παρέμειναν, ο Χαμτής Μπεκές και ο Καράν Ορχάν ήταν από τους πρώτους. Η εμπειρία μας είναι πάρα πολύ μεγάλη και είναι και πολύ δύσκολη, αλλά και εύχομαι για το μέλλον, για το Έλληνα εργάτη να πάει ακόμη πιο ψηλά από εμάς. Από τα ύψη που ανεβήκαμε εμείς, τα 330 μέτρα ύψης. Αρχινά, βάζω ας πούμε. Δένω. Για ένα κινητό ανεβαίνω άλλο ένα βήμα. Ας πούμε, βάζω εδώ πέρα και περπατάω. Υπάρχουν δυσκολίες γιατί είναι από κάτω μας οι τουρίστες. Ό,τι πρέπει να κουβαλάς μαζί σου, δεν πρέπει να έχεις κινητό, αναπτήρες, κέρματα. Ότι είναι εργαλείο, ας πούμε, που έχεις πάνω σου, πρέπει να το έχεις δεμένο, να είσαι σίγουρος ότι είναι δεμένο, ξανά να ελέγχεις. Είναι γιατί πρέπει να προστατέψεις και τους τουρίστες και τον εαυτό σου και... Θα λέτε αργότερα στις ξαπαιδιά σας ή στην οικογένεια σας, είδα το Παρίς από ψηλά και στην κυριολεξία. Μα ήδη, το λέω σε μερικούς και δεν με πιστεύουν. Επειδή είχαμε στην ομάδα μας και νεότερα στελέχη με καινούργιες ιδέες και εμπειρίες, αντικαταστήσαμε κάποιες παλιές τεχνικές, ας πούμε με ξύλα και σκαλοσχές, και πλέον σχεδόν όλος ο πύργος έχει τελειώσει μόνο με σκοινιά. Και χωρίς να σημειωθεί ούτε ένα ατύχημα, όλοι συμφωνούν. Tout a été fait dans les délais et dans une opération de très bonne qualité, avec en plus un relationnel qui s'est très bien passé avec l'entreprise. Donc nous sommes très contents. Το όνειρο για μένα είναι μια επένδυση επόμενη του το άγαλμα της ελευθερίας. Και άλλα επίσης, εντάξει, είναι και αυτό ένα από τα όνειρα, αλλά επίσης και άλλα έργα που θέλω με τη σειρά να εκτελέσουν. Ο πύργος του Άιφελ θα μείνει στο Γιώργο Βαλαούρη αξέχασος και για έναν άλλο λόγο. Έμαθε τα γαλλικά άπτιστα. Προς το παρόν θέλω να ξεκουραστώ λίγο. Πραγματικά 2 χρόνια δεν είχε ξεκουραστεί. Ήταν ένα έργο το οποίο απαιτούσε ψυχή και σώμα να είσαι εδώ. Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, θα κάνουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και με τον συγγραφέα, τον κύριο Πέτρο Μάρκαρη, που είναι μαζί μας απόψε στο στούντιο. Θα είμαστε μαζί σας σε πολύ λίγα λεπτά. Ανταποκριτές και πάλι, κυρίες και κύριοι, με τους Έλληνες που διαπρέπουν στο εξωτερικό. Και θα μεταφερθούμε τώρα, θα πάμε στο Λονδίνο, όπου εκεί ο Λάμπης Ριγωτάκης συνάντησε Έλληνες επιστήμονες που διαπρέπουν στην Βρετανία και όχι μόνο, στο ολόκληρο τον κόσμο θα λέγαμε, μια που κάνουν έρευνες για τα βλαστοκύτταρα και τη γονιδιακή θεραπεία. Ας δούμε το ρεπορτάζ του απεσταλμένου μας στο Λονδίνο.
Ο καθηγητής Σάκης Μανταλάρης διευθύνει το τμήμα της μηχανικής βιοσυστημάτων στο Imperial College του Λονδίνου, όπου έχει ενσωματωθεί η μεγαλύτερη ιατρική σχολή της Αγγλίας. Οι έρευνες τις οποίες συντονίζει εδώ και λίγα χρόνια ο κ. Μανταλάρης αφορούν τις θεραπείες με βλαστοκύτταρα και έχει καταγράψει σημαντικά αποτελέσματα. Το εργαστήριο το δικό μου και οι συνεργασίες με τις οποίες έχουμε φτιάξει επικεντρώνονται σε δύο βασικές κατευθύνσεις. Η πρώτη έχει να κάνει με βλαστοκύτταρα από τον ομφάλιο λόρο και η εφαρμογή στην οποία έχουμε επικεντρωθεί είναι η παραγωγή αίματος και η παραγωγή λευκαιμίας μέσα στο εργαστήριο. Η παραγωγή αίματος είναι μια συνεργασία που έχουμε με τον Βρετανικό Ερυθρό Σταυρό και το Βρετανικό Σύστημα Υγείας. Ο απότερος στόχος είναι να μην χρειάζονται πλέον να έχουμε δωρητές αίματος, να το παράγουμε μέσα στο εργαστήριο και όταν χρειάζεται μεταμόσχευση να έχει το αίμα από το εργαστήριο. Δεν κοιτάμε μόνο την παραγωγή φυσιολογικού αίματος, αλλά κοιτάμε και την παραγωγή λευκαιμίας. Και ο στόχος εκεί πέρα είναι να παράγουμε λευκαιμία στο εργαστήριο, ώστε παίρνοντας κύτταρα από τους ασθενείς, ώστε να έχουμε αναπαράγει την ασθένεια του συγκεκριμένου ασθενή μέσα στο εργαστήριο, για να μπορούμε να κοιτάξουμε ποια είναι τα φάρμακα και να προσωποποιήσουμε την κλινική θεραπεία στο συγκεκριμένο ασθενή. Η άλλη κατεύθυνση που έχουμε πάρει έχει να κάνει με την παραγωγή από εμβριονικά βλαστοκύτταρα, την παραγωγή εμφυτευμάτων για οστικές παθήσεις, όπως κατάγματα, καρκίνους. Και αυτή είναι μια συνεργασία που έχουμε μάλιστα με ελληνικά πανεπιστήμια, το Μετσόβιο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών, με ορθοπαιδικούς, με το τμήμα πειραματικής χειρουργικής και το τμήμα βιομηχανικής στο Μετσόβιο, όπου στην Αθήνα κάνουμε τα πειράματα πάνω σε ζώα από τα εμφυτεύματα που παράγουμε πάλι στο εργαστήριο με την τεχνολογία που έχουμε αναπτύξει. Το 1983 ο καθηγητής Κώστας Γραμμένος δημιούργησε στο Πανεπιστήμιο του City του Λονδίνου το Τμήμα Ναυτιλίας, Εμπορίου και Χρηματοδότησης, το οποίο απέκτησε μεγάλη διεθνή απήγηση και σήμερα φέρει το όνομά του. Ο καθηγητής Κώστας Γραμμένος αντιπρίτανε σήμερα στο Πανεπιστήμιο του City του Λονδίνου και πρόεδρος του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης, έγινε η φωνή την οποία ακούει προσεκτικά το City του Λονδίνου, το μεγαλύτερο οικονομικό κέντρο στον κόσμο. Ο πρώην υπουργός Λόρδος Μάντελσον είχε πει για τον καθηγητή Γραμμένο ότι επηρεάζει τις πρακτικές του City του Λονδίνου. Η βασίλισσα της Αγγλίας Ελισάμπετ, αναγνωρίζοντας το πανεπιστημιακό έργο του Κώστα Γραμμένου, του έχει απονείμει δύο σημαντικές διακρίσεις. Η επιστημονική κοινότητα της Αγγλίας επίσης έχει τιμήσει τον καθηγητή Γραμμένο για το νέο γνωστικό αντικείμενο στη χρηματοδότηση της ναυτιλίας. Πρώτα απ' όλα πρέπει να πω ότι για μένα το City του Λονδίνου ήταν η μεγάλη πρόκληση. Και ήταν από την πρώτη στιγμή μέσα στους βασικούς σκοπούς. Δηλαδή, εκείνο το οποίο φέραμε αμέσως ήταν στη διδασκαλία σύζευξη θεωρίας και πράξης. Το Λονδίνο είχε άλλους μορφής διάλογο, βεβαίως είχε άλλης μορφής, αλλά έβαλα μέσα το πανεπιστήμιο να είναι το ουδέτερο έδαφος. Σημαντικά αποτελέσματα στον τομέα της γονιδιακής θεραπείας έχουν φέρει μέχρι στιγμής οι έρευνες του Έλληνα καθηγητή Νικόλα Μαζαράκη, διευθυντής στην έδρα Μοριακής Βιοϊατρικής στο Imperial College του Λονδίνου. Τα πειράματα που έχει κάνει η ομάδα του Έλληνα καθηγητή σε ζώα για τη θεραπεία μιας πολύ σοβαρής μυϊκής ασθένειας που προσβάλλει το 1 στα 10.000 μικρά παιδιά δείχνουν ενθαρρυντική προοπτική. Και οι έρευνες του για την νόσο του Πάρκινσον βρίσκονται σε πολύ προχωρημένο στάδιο. Ο τομέας μου είναι η γονιδιακή θεραπεία στο νευρικό σύστημα και στις νευρολογικές ασθένειες. Σε αυτές έχουν γίνει πολύ καλές εξελίξεις τα τελευταία χρόνια. Πάνω στην νόσο του Πάρκινσον πηγαίνουν πάρα πολύ καλά. Έχουν γίνει 9 ασθενείς στη φάση 1.
τρεις ομάδες τριών ασθενών επήραν την πρώτη δόση, τρεις, τη διπλή δόση οι άλλοι τρεις, και η τελευταία ομάδα τριών ασθενών πήρε την διπλή δόση, αλλά με ένα καινούριο τρόπο εισαγωγής του λεντιού που εκφράζει ντοπαμίνη στα κύτταρα του εγκεφάλου, έτσι που αυτός ο τρόπος κόβει την εγχείρηση στο 50%. Όλοι οι ασθενείς είχαν πολύ καλά αποτελέσματα, έδειξαν πολύ καλή κινητικότητα λίγες εβδομάδες μετά από την εισαγωγή του ιού στον εγκέφαλο, και όλοι ελαττώνουν τα φάρμακα που παίρνουν και η ποιότητα της ζωής αυτών των ασθενών έχει βελτιωθεί. Κύριε Μάρκαρη, θέλω να σας ρωτήσω ότι πού πήγαν οι διανοούμενοι. Βλέπουμε ότι είναι απόντες, ότι συντελείται στην Ευρώπη, στον κόσμο, μια μεγάλη αλλαγή. Και δεν είναι μόνο η οικονομική κρίση, βλέπουμε τι γίνεται και στις αραβικές χώρες και οι διανοούμενοι δεν υπάρχουν. Οφείλω να πω ότι το φαινόμενο είναι τουλάχιστον ευρωπαϊκό. Παγκόσμιο δεν είναι, δηλαδή η Λατινική Αμερική δεν έχει αυτή την κατηγορία καθόλου. Η Λατινική Αμερική ακόμα έχει και λόγο και διανοούμενους παλεύουν, που έχουν άποψη, δεν είναι το ίδιο. Η Ευρώπη όμως είναι πραγματικά σε μια κρίση σιωπή των διανοουμένων και σε μια, ας πούμε, λογική μια αντιπαράθεση, να το πω έτσι, γενικότερα. Πιστεύω ότι αυτό οφείλεται σε δύο βασικούς λόγους. Ο ένας λόγος για μένα, ο οποίος είναι πολύ ισχυρός στην Ελλάδα ειδικά, είναι ότι οι διανοούμενοι, οι άνθρωποι της σκέψης, των γραμμάτων γενικότερα, από αντίπαλοι, από μέτωπα αντιπάλων του συστήματος, μετατράπτηκαν σιγά σιγά σε μέρος του συστήματος. Αυτό είχε δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος ήταν ότι από το 81 και μετά ήρθε στα πράγματα ένα κόμμα και μια εξουσία την οποία πολλοί από αυτούς τους διανοούμενους θεωρούσαν για πρώτη φορά φιλική, αλλά περάσανε σε μια φάση ενίσχυσης της αντί καταπολέμησης της, πράγμα το οποίο πριν μέχρι το 81 ήταν φύση θέση. Αυτό ήδη δημιούργησε μια κατάσταση η οποία εξελίχθη σε κατάσταση εξάρτησης. Έτσι θα γινόταν. Δεν είναι ότι οι δρόμοι ήταν καλύτεροι ή χειρότεροι σε εμάς. Απλώς έτσι εξελίσσονται αυτές οι σχέσεις. Εάν από την άλλη μεριά υπολογίσετε και πόσα λεφτά έπεσαν από το 1975 και μετά στη σκέψη και στον πολιτισμό, πράγμα το οποίο ουσιαστικά δημιούργησε άλλες συνθήκες μέσα σε αυτό το χώρο. Αυτός είναι ο ένας λόγος. Ο δεύτερος είναι ότι πολλές φορές αποδίδουμε τη σιωπή των διανοουμένων, των καλλιτεχνών, των συγγραφέων σε βόλεμα ή ας πούμε σε απολυτικοποίηση. Μπορεί εν μέρει να ισχύει και αυτό, πιστεύουμε ότι υπήρχε ένας τρίτος παράγοντας και αυτός είναι η απελπισία. Δηλαδή πολλές φορές οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι ασχολούνται με αυτά τα ζητήματα φτάνουν σε μια κατάσταση πραγματικά που η απελπισία τους φέρνει στην πλήρη αμηχανία. Σε φέρνει και εμένα. Στην πλήρη αμηχανία. Λες τώρα και τι κάνω εδώ πέρα, πώς το αντιμετωπίζω αυτό. Αυτή λοιπόν η κατάσταση νομίζω ότι ως ένα ζημένο σημείο ενισχύθηκε τρομερά από την αλλαγή ή την πτώση της αριστεράς. Παραδοσιακά η αριστερά ήταν το βασικό μέτωπο από το οποίο μέσα εκφράζονταν οι περισσότεροι, όχι όλοι, οι περισσότεροι διανοούμενοι, στοχαστές, καλλιτέχνες. Τώρα δεν μπορεί όμως να συγκεντρώσει όχι τον κόσμο μαζί της, δεν είναι σαν να μην έχει λόγο. Δεν υπάρχουν οι διανοούμενοι και στοχαστές, πια ελάχιστοι είναι στην αριστερά και όχι μόνο στην Ελλάδα. Δεν υπάρχουν, φύγει αυτοί. Αυτό είναι ένα άλλο μεγάλο πρόβλημα των διανοούμενων. Δηλαδή και αυτός που σκέφτεται και αυτός που στοχάζεται από πίσω θέλει, πώς να σας πω, μια στήριξη. Τη χρειάζεται αυτός που εκφράζεται και κάνει μέτωπα. Δεν είναι εύκολο να το κάνει πάντα μόνος το μέτωπο. Αυτή δεν την έχει πια από τη στιγμή που έπεσε η αριστερά. Αυτό δηλαδή που έχασε τη δυναμική της, αυτό δεν υπάρχει πια. Συνεπώς ο μέσος διανοούμενος αισθάνεται μετέωρος και ξεκρέμαστος. Αυτό παίξει μεγάλο ρόλο. Μην ξεχνάτε ότι η αριστερά σε όλη την Ευρώπη
Ένα στόχο είχε, δηλαδή μία στρατηγική είχε, κυνηγώντας το ανέφικτο που ήταν ο σοσιαλισμός, να κατακτάς το ενδιάμεσο εφικτό που είναι η κοινωνική αγώνα και η κοινωνική δικαιοσύνη. Το έχασε. Δεν υπάρχει. Έχασε πρώτα το ανέφικτο διότι γκρέμισε και έχασε μετά το ενδιάμεσο εφικτό γιατί δεν μπορούσε ποτέ να αναπροσαρμοστεί σε μια καινούρια κατάσταση, να βρει έναν καινούριο λόγο και μια καινούρια στρατηγική. Δεν μπορούσε να το κάνει. Μα τώρα αυτή δεν θα ήταν μια ευκαιρία, δεν θα ήταν η χρυσή ίσως ευκαιρία για να δούμε αυτή την αλλαγή να μετουσιώνεται σε κάτι άλλο, σε μια διαφορετικού τύπου αριστερά. Το είπα και προχθές, να το πω και σήμερα με άλλη αφορμή. Αν βλέπω αυτά τα κίνηματα, δεν πληρώνω, δεν πληρώνω, δεν πληρώνω στα λεωφορεία, δεν πληρώνω στα δύο, δεν πληρώνω. Η αριστερά με στην οποία γεννήθηκα, μεγάλωσα και ανδρώθηκα εγώ, τα κινήματα αυτά τα έλεγε κινήματα μικροαστικού αναρχισμού και τα απέρριπτε. Σήμερα όμως τα κόμματα της αριστεράς γίνηκαν κόμματα μικροαστικού αναρχισμού, συνεπώς είναι στρατηγική τους πια αυτή. Εδώ είναι το πρόβλημα όμως. Εδώ είναι το πρόβλημα. Διότι γκρεμίσαμε την αριστερά σε ξεκινήματα μικροαστικού αναρχισμού. Δεν είναι αυτή η δουλειά της αριστεράς. Και σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, να περάσουμε σε ένα ακόμη διαφημιστικό διάλειμμα. Ανταποκριτές εδώ στην ΕΤ, κυρίες και κύριοι, και συζητούμε με τον διακεκριμένο συγγραφέα, τον κύριο Πέτρο Μάρκαρη, για το τι συμβαίνει, κύριε Μάρκαρη, στις μέρες μας και για την απουσία και των διανοούμενων, αλλά και της αριστεράς, που και αυτό βέβαια είναι ευρωπαϊκό φαινόμενο. Είναι ευρωπαϊκό φαινόμενο. Πώς θα καταφέρουν να συγκεντρώσουν πάλι τον κόσμο μαζί τους, γιατί ο κόσμος κάποια στιγμή θα αντιδράσει, θα βγει στους δρόμους, και δεν μιλάω τώρα μόνο για την δική μας τη χώρα, μιλάμε για όλη την Ευρώπη. Βλέπουμε, ας πούμε, τι γίνεται στην Ιταλία. Με τον Σίλβιο Μπερλουσκόνη. Γίνονται όλα αυτά με τον Σίλβιο Μπερλουσκόνη. Ο κόσμος όμως τον στηρίζει. Δηλαδή και εκεί, σε μια παραδοσιακή χώρα στην αριστερά, βλέπουμε ότι και εκεί δεν υπάρχει. Ναι, αλλά εκεί η αριστερά, περίμενε ότι έκανε και το μεγάλο λάθος να αυτοδιαλυθεί. Τώρα είναι και αυτό μέσα στην ιστορία στην Ιταλία. Δηλαδή αυτοί αυτοδιαλύθηκαν. Τώρα βγαίνει ένα καινούριο κόμμα οικολόγων, πρασίνων και αριστεράς. Του Νίκη Βέντολα, το οποίο έχει μια πολύ μεγάλη ανάπτυξη. Ο Βέντολα πήθη. Ναι. Σε πολύ σύντομο διάστημα, δηλαδή πήθη και έχει μια ανάπτυξη. Βλέπεις όταν μιλάς ένα λόγο, ο οποίος απαλλάχθηκε από τα παλιά σύνδρομα του αριστερού λόγου, αλλά βρήκε έναν καινούριο τρόπο προσέγγισης των ανθρώπων, ουσιαστικά μπορείς και περνάς. Το πρόβλημα είναι ότι όταν δημιουργείς μια κατάσταση στην οποία ο κόσμος δεν πείθεται ή πείθεται μόνο περιθωριακά. Είναι λάθος να πιστεύουμε δύο πράγματα. Όσοι ανήκουν στην αριστερά πρέπει να απαλλαγούμε από δύο βασικά μας σύνδρομα. Το πρώτο σύνδρομο είναι ότι με κάθε τρόπο κάνω τον επαναστάτη, δεν αποδίδω μεγάλο κοινό. Πρώτον. Δεύτερον, σε στιγμές κρίσης η Ευρώπη πάντα πήγε δεξιά, δεν πήγε ποτέ αριστερά. Αυτό να μην το ξεχάμε. Τώρα λοιπόν στις στιγμές κρίσης ο κόσμος, οι Έλληνες μπορούν να βρουν ευκαιρίες και στο εξωτερικό. Πιστεύετε ότι θα στραφούν οι Έλληνες σε αυτή τη φάση στο εξωτερικό, συνέβη και στο παρελθόν. Τώρα ίσως μπορούμε να βγούμε πιο δυναμικά στο εξωτερικό και οι επιχειρηματίες με τα προϊόντα τα δικά μας τα ελληνικά, που είναι αυτά που μας έχουν μείνει. Γιατί η Ελλάδα βαριά βιομηχανία δεν θα αποκτήσει τώρα ξαφνικά. Η Ελλάδα όμως έχει μία μεγάλη ικανότητα και ένα μεγάλο ταλέντο και ορισμένες δυναμικές επιχειρήσεις στο χώρο των τεχνολογιών, στο χώρο του διαδικτύου, μπορεί να κάνει πολλά πράγματα. Δηλαδή μπορεί να κάνει πραγματικά μεγάλες δυνατότητες. Και εδώ πέρα θα πρέπει, επειδή πολλοί τους κατηγορούμε τους Έλληνες, θα πρέπει να καταλάβουμε ότι σε πάρα πολλά ζητήματα στην Ελλάδα, να είμαστε τελείως ειλικρινείς και με τον εαυτό μας πια, η πολιτική έγινε τροχοπέδι στις επιχειρήσεις. Δηλαδή η όλη ιστορία με τα Σκόπια κατάστρεψε τις επιχειρηματικές δραστηριότητες Ελλήνων επιχειρηματιών του Βορρά σε αυτούς τους χώρους. Δηλαδή δεν είναι αθώοι οι πολιτικοί σε αυτά και μην λέμε ότι μόνο οι επιχειρηματίες φταίνε, γιατί δεν είναι αλήθεια αυτό. Σε πάρα πολλά ζητήματα λοιπόν οι επιχειρηματίες ουσιαστικά μπορούν τώρα να ανοιχτούν, έχουν δυνατότητα να ανοιχτούν και μάλιστα εάν πάρουν τη στιγμή
είναι σε θέση ουσιαστικά να ανοιχτούν. Βλέπετε αυτά τα παραδείγματα που δίνετε και εσείς με τον ναι, πύργο του Ράιφελ. Πήραν, ας πούμε, μια. Και τώρα θα δούμε ένα ακόμη με τα ελληνικά μας κρασιά. Τεχνική εταιρεία. Αλλά αυτό είναι μεγάλο. Δεν θέλω να συζητήσω, θα συγχυστώ με αυτό. Μην το κάνετε. Διότι με τα κρασιά που έχουμε θα πρέπει να σκίζαμε εμείς. Τώρα θα σας διακόψω εδώ και θα το συνεχίσουμε και να δούμε το ρεπορτάζ του Μωρή Παπαϊωάννου από το Παρίσι, όπου εκεί βλέπουμε Έλληνες ηνοποιούς να παρουσιάζουν τα δικά μας τα ελληνικά κρασιά, το μοσχοφίλερο και άλλα. Ας πάμε στο Παρίσι. Ο Θεός Παναγία, διότι αυτό είναι ένα σκάνδαλο με τα ελληνικά. Aujourd'hui, on a eu tout un tas de vignerons comme Zvlakos, comme Adzitakis, comme Parparoussis, tout ce type de vignerons qui arrivent à transcender leur vignoble, à faire des vins de grande qualité, mais aussi avec des définitions terroirs très affirmées. Il faut qu'ils comprennent que c'est bien gentil de s'ouvrir au monde viticole avec des Syrah, des Sauvignon, des Chardonnay, mais ce n'est pas ça qui va sauver la Grèce. Αυτός ήταν ο σκοπός της ημερίδας δοκιμών ελληνικών γηγενών κρασιών στην έδρα του Διεθνούς Οργανισμού Απέλου και Ίνου, ΟΗΒΕ, εδώ στο Παρίσι αρχές Δεκεμβρίου. Ο Ολιβιέ Πουσιέ, καλύτερος συνοχός στον κόσμο το 2000, ήταν μεταξύ των Γάλλων ινολόγων που μοιήθηκαν στις ιδιαιτερότητες των ελληνικών αυτόχθονων ποικιλιών. Αντιπροσώπευσαν 7 περιοχές τις σημαντικότερες της χώρας υπό την αιγίδα του εμπορικού τμήματος της ελληνικής πρεσβείας στη Γαλλία. Οι Ινοχώοι έχουν την ευκαιρία να γευθούν το ασύρτικο, το μοσχοφύλερο, ένα ροδίτι ή ένα ξινόμαυρο. Στους παραδοσιακούς Ινοπαραγωγούς όπως η εταιρεία Μπουτάρι, Μήνος Κρασιά ή η Ένωση Συνεταιρισμών Σαντορίνης, προστέθηκαν νεότερες εταιρείες όπως η Γαία Ινοποιητική, ο Οίκος Γεροβασιλείου, Χατζηδάκης, Δαλαμάρα ή Θυμόπουλος. Η Ελλάδα μπορεί να είναι ανταγωνιστική σε σχέση με το προϊόν της και με την ιδιαιτερότητα του προϊόντος της. Και όχι ανταγωνιστική σε σχέση με το κόστος της και με τις τιμές της. Επιλέξαμε να δουλέψουμε μόνο και μόνο με ελληνικές ποικιλίες, ακριβώς γιατί είχαμε εξαγωγικές βλέψεις. Πιστεύαμε ότι το διεθνές εμπορίο, η διεθνής αγορά, η διεθνής ελληνική σκηνή δεν χρειάζεται ακόμα ένα καμπερνέ. Έτσι λοιπόν αποφύγαμε να φτιάξουμε ρέπλικες. Προβάλαμε κρασιά με ιδιαιτερότητα. Εμείς έχουμε ένα βαντάζ ότι αυτοί δουλεύουν σε γαλλικές ποικιλίες, ενώ εμείς δουλεύουμε σε ελληνικές. Άρα σε αυτούς υπάρχει κομπαρεζόν, υπάρχει σύγκριση. Με εμάς δεν υπάρχει σύγκριση. Εάν θα αρέσει μια ελληνική ποικιλία, παράδειγμα η Μαλαγοζιά, το Ασύρτικο ή το Ξινόμαυρο, τότε είμαστε μονοδικοί. Άρα πρέπει να επιβάλλουμε τις γεύσεις ελληνικές. Εκεί πρέπει να ποντάρουμε. Από τη στιγμή που θα ποντάρουμε στις ελληνικές γεύσεις και γίνουν αποδεκτές, είναι μονοπόλιο, είναι μονόδρομος για την Ελλάδα. Θα πετύχει. Αλλά θέλει μεγάλο κόπο. Πολλή δουλειά.
λίγες ώρες γευστικών δοκιμών αργότερα, οι πολύ έμπειροι Γάλλοι οινολόγοι φαίνεται να προσελκύζονται. Là, on a goûté un blanc qui était absolument. Alors, pour la prononciation, c'est compliqué, mais qui était, je crois, les larmes du pain, il s'appelait, je crois, qui était vraiment exceptionnel, qui m'a beaucoup plu. Mais tous, quoi. Je pense que l'ensemble, la majorité des domaines présents ici sont qualitatifs. Ouais. Je viens de déguster deux vins blancs magnifiques de cépages que je ne connaissais pas et qui sont des vins magnifiques, très typiques. Et donc, c'est ça qu'il faut faire connaître sur la scène internationale. Και πώς μπορεί να πιστεί ο Ευρωπαίος καταναλωτής να ασπαστεί νέες γεύσεις? Με το κατάλληλο κρασί για το κατάλληλο γεύμα, φυσικά. Moi, quand je vois, par exemple, la qualité minérale d'un assyrtiko, ça a une capacité, ce type de vin, à aller chercher les épices de l'Asie avec une légitimité toute trouvée. Quand je vois le Moscofilero, ça a la capacité d'aller te servir sur des carpaccio de poisson au citron. Enfin, je veux dire, vous avez plein de choses à faire. Μια μέρα διαρκεί η παρουσίαση των ελληνικών αυτόχθονων ποικιλιών εδώ στο Παρίσιο. Απόϊχος όμως, ίσως ανοίξει νέο κεφάλαιο στις εξαγωγές των ελληνικών κρασιών σε όλο τον κόσμο. Τομάς Παϊωάννου από το Παρίσι για τους ανταποκριτές. Κύριε Μάρκαρη, άλλα πιστεύετε ότι υπάρχει, γιατί σας διέκοψα πριν, ήσασταν πολύ παθιασμένος με το θέμα των κρασιών. Ναι. Ότι τα ελληνικά κρασιά δηλαδή πιστεύω, μπορεί να δηλαδή, είναι τώρα. Αυτή είναι η εμπειρία μου όμως εμένα. Δηλαδή, δεν το λέω έτσι επειδή γενικώς, γιατί πολλοί άνθρωποι το λένε ως ένα επιχείρημα κοινής λογικής, και είναι ένα επιχείρημα κοινής λογικής. Μια χώρα που βγάζει αυτή τη ποιότητα τα κρασιά, δεν μπορεί να τα έχει έξω. Οι Γερμανοί μου το λένε. Οι Ολλανδοί μου το λένε. Δηλαδή, οι άνθρωποι που τους ξέρω στη Γερμανία και στην Ολλανδία μου λένε: καλά, ρε παιδιά, εμείς ερχόμαστε στην Ελλάδα και παίρνουμε κάτι καταπληκτικά κρασιά. Πού είναι τα αυτά έξω, γιατί δεν υπάρχουν? Τι να τους πω εγώ? Τι να πει ο καθένας? Δηλαδή, είναι πολλές φορές η ολιγορία μας, η ανέτεια σπατάλη των πόρων που κάναμε. Και αυτά που πρέπει να τα ενισχύσουμε, δεν τα ενισχύσαμε, τα προβάλαμε. Τι να σου πω, τα πουλάμε πολλές φορές μέσω χονδρεμπόρων και τα πουλάνε οι Ισπανοί και οι Ιταλοί ως Ιταλικά και Ισπανικά κρασιά, ας πούμε. Σε τρέλα. Το μόνο αισιόδοξο κρασιά είναι ότι αυτή τη στιγμή έχει δημιουργηθεί μια νέα γενιά εινοπαραγωγών, οι οποίοι είναι νέα παιδιά, σπουδαγμένοι, δυναμικοί και κάνουν κάτι καταπληκτικά κρασιά. Καταπληκτικά πραγματικά. Λοιπόν, αυτοί έχουν μια ελπίδα, αν τους ενισχύσει κανείς, να μπορέσουν να βγουν προς τα έξω και να δώσουν οποία την ηλική αυτό που τους αξίζει. Άρα, κύριε Μάρκαρη, τώρα η κρίση ίσως δώσει και κάποιες ευκαιρίες. Αναγκαστικά μεν, αλλά και κάποιες ευκαιρίες. Να σου πω, κύριε Ανδράτου, εάν δεν δούμε την κρίση ως μια καινούργια αφετηρία και ως μια ευκαιρία εκτείναξης, τότε θα βουλιάξουμε. Ο μόνος τρόπος για να μην βουλιάξουμε, εμείς πέσαμε σε μια αυτή τη στιγμή εκ των πραγμάτων σε μια παγίδα. Λέμε, αν δεν βρούμε τα λεφτά, θα βουλιάξουμε. Εάν όμως δεν εκτιναχθούμε με αφετηρία την κρίση, πάλι θα βουλιάξουμε. Διότι θα επανέλθουμε στα ίδια. Λοιπόν, πρέπει να τη χρησιμοποιήσουμε για μια αφετηρία καινούρια την κρίση. Ότι μπορούμε να ανοίξουμε τα μάτια μας και να δούμε πού αλλού μπορούμε να υπάρξουμε. Και με αυτό το αισιόδοξο που μας λέτε, με αυτή την αισιόδοξη νότα, θα σας καληνυχτήσω απόψε και θα σας ευχαριστήσω που ήσασταν κοντά μας. Και εγώ σας ευχαριστώ. Και εσάς, κυρίες και κύριοι, θα είμαστε κοντά σας την ερχόμενη Τρίτη από την ΕΤ στις 11 το βράδυ. Καλή σας νύχτα.